κάνουν αυτή η εταιρεία επάνω στις σκουριές και από όλους εκτιμάται ότι είναι ένα πράσινο φως για την επαναλειτουργία της. Η τοπική κοινωνία διαμαρτύρεται, λέει ότι αθετήσατε, κάνατε πίσω σε πολλά. Αυτό τι ακριβώς είναι? Είναι μια ας πούμε προσπάθεια, μια συμμόρφωση στο τι έχει πει το Συμβούλιο της Επικρατείας? Σε ποια βάση έχει μπει αυτό το πράγμα, αυτός ο συμβιβασμός? Η εταιρεία μίλησε για χρυσή τομή. Ναι. Εγώ δεν συμμερίζομαι ούτε αυτά τα οποία γράφονται και εμφανίζονται ως απόψεις εταιρείας, αλλά ούτε και εκείνη την πλευρά που θεωρεί ότι εδώ πέρα βρισκόμαστε σε μια στροφή ή διαφορετική προσέγγιση απέναντι σε αυτή την πολύ μεγάλη εκ των πραγμάτων επένδυση. Καταρχήν, να τα πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή. Εμείς παραλάβαμε μία σύμβαση με τη συγκεκριμένη εταιρεία. Αυτή η εταιρεία ανέλαβε αυτό το έργο, όπως θυμόσαστε, μέσα από ακόμη και διαδοχικές αλλαγές του νομοθετικού τότε πλαισίου. Το κράτος εκ των πραγμάτων και εκάστοτε ηγεσία του Υπουργείου πρέπει να χειριστεί καταστάσεις οι οποίες είχαν διαμορφωθεί από το παρελθόν, αλλά αυτό το οποίο αταλάντευτα υπηρετούμε και ο γνώμονας με τον οποίο προσεγγίζουμε τη συγκεκριμένη επένδυση, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, είναι ο εξής: προστασία του περιβάλλοντος, η προστασία, η υπεράσπιση του δημόσιου συμφέροντος και της νομιμότητας. Και των εργαζομένων, φαντάζομαι. Προφανώς, όταν λέμε του περιβάλλοντος, το περιβάλλον είναι και οι άνθρωποι. Μάλιστα. Είτε κάτοικοι, είτε εργαζόμενοι. Τώρα, έχουν γραφτεί πολλές ανακρίβειες για πράσινα φώτα ή οτιδήποτε κτλ. Επαναλαμβάνω ότι εμείς με βάση αυτό το τρίπτυχο προσεγγίζουμε τη συγκεκριμένη επένδυση. Η συγκεκριμένη άδεια δεν συνιστά κάτι το οποίο αλλάζει τα πράγματα από τη μια μέρα στην άλλη. Είναι μια τροποποίηση μιας άδειας που είχε δοθεί, δεν σχετίζεται με την υπόθεση του ΣΤΕ. Οι άδειες αυτές, εάν τηρούν κάποιες προϋποθέσεις με βάση την ισχύουσα νομοθεσία και δεν υπάρχει, ας πούμε, πρέπει να δοθούν. Αυτό να το ξεκαθαρίσουμε, είναι αφορά στην κατασκευή κάποιων εγκαταστάσεων, ενώ η απόφαση του ΣΤΕ είχε να κάνει με, τον τρόπο επεξεργασίας. Εκεί θέλω να έρθω τώρα. Νομίζω ότι τα μεγάλα προβλήματα που έχει αυτή η επένδυση και εμείς πρέπει να αξιολογήσουμε εκ μέρους του Υπουργείου, κυρίως σχετίζονται με την μεταλλουργία, με τη μέθοδο δηλαδή μεταλλουργίας, και με το θέμα της διαχείρισης των υπόγειων υδάτων, διότι μιλάμε για στοές, μιλάμε για στοές οι οποίες πηγαίνουν κάτω από τον υδροφόρο ορίζοντα, και τρίτον με κάποια ζητήματα που έχουν να κάνουν με κάποια φράγματα καινούργια που πάνε να γίνουν στην περιοχή. Αυτά τα έχουμε μπροστά μας. Επαναλαμβάνω ότι γνώμονα των δικών μας αποφάσεων θα είναι το τρίπτυχο που σας ανέφερα πριν. Τα προβλήματα όλα τα έχετε εντοπίσει όσον αφορά την επένδυση, τα θετικά στοιχεία τα αναγνωρίζετε όσον αφορά τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, παραδείγματος χάρη? Προσέχτε να δείτε. Εδώ πρέπει να αποσαφηνίσουμε κάτι. Γράφτηκε ότι με την απόφαση αυτή ξανανοίγουν οι σκουριές. Δεν υπήρχε καμιά απόφαση να κλείσουν οι σκουριές τον προηγούμενο Ιανουάριο. Ήταν μια τακτική, μια επιλογή της Eldorado Gold για τους δικούς της λόγους, που είπε ότι αναστέλω το υποέργο σκουριές. Μετά από σκουριές, τα υψηλά πρόστιμα κλπ. Τα υψηλά πρόστιμα υπάρχουν, θα πληρωθούν και αφορούν βεβαιωμένες παραβάσεις από το 2012, τις οποίες απέκρυπτε η προηγούμενη πολιτική ηγεσία. Υπάρχει όμως ένα πρόσθετο στοιχείο. Σε όλα αυτά που περιγράψατε, υπάρχει και η δήλωσή σας ότι πρέπει να υπάρξει συμβιβασμός. Άλλο πράγμα αυτό. Να το δούμε αν είναι. Δηλαδή, λέτε ότι για να προχωρήσουν τα πράγματα, ότι έχετε ενδιαφέρον να προχωρήσουν τα πράγματα και πρέπει να υπάρξει συμβιβασμός. Να αναγνωρίζει μια πλευρά στην άλλη ότι κάνει ένα βήμα πίσω. Ναι. Έτσι, αυτό είναι ένα στοιχείο που δείχνει ότι εσείς κάνατε βήμα πίσω. Ποιο είναι αυτό? Όχι. Α, όχι. Εγώ δεν είχα μιλήσει για μια ανάγκη συνεννόησης ανάμεσα στην κυβέρνηση και την εταιρεία. Είχα πει ότι πρέπει να καθίσουν καταρχήν οι εκεί πλευρές, δηλαδή οι κάτοικοι και η εταιρεία, για να δούνε εάν υπάρχει δυνατότητα να προχωρήσουν σε έναν κοινά αποδεκτό δρόμο.
φαίνεται ότι κάποια βήματα μπορεί να έχουν γίνει, ακόμη απέχουμε από αυτό το σημείο και πρέπει να προσδιορίσουμε τι μπορεί να σημαίνει συμβιβασμός, πέρα αν θέλετε από αυτά τα οποία προβλέπονται από την νομοθεσία, από μια στενά τυπική προσέγγιση των πραγμάτων. Αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση που αν και όποτε οριμάσει πρέπει να γίνει. Για να διευκρινίσω τι εννοούσα. Δεν έχει οριμάσει. Δεν γίνεται. Λέτε ότι ήδη γίνεται. Δηλαδή το κείμενο την απασχολεί. Επασχολεί την επιχείρηση, φαντάζομαι και το Υπουργείο, γιατί λέτε ότι ναι, μεν θα βοηθήσουμε σε μια τέτοια κατεύθυνση, δεν θα βάλουμε νερό στο κρασί μας. Είναι χαρακτηριστική και αυτή η έκφραση. Λέω λοιπόν, δεν είναι όριμες συνήθειες. Δεν πρέπει αυτό το πράγμα να ξεκαθαριστεί με ποιους όρους. Αν και με ποιους όρους μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Αυτή η συζήτηση δεν αφορά σε καμία περίπτωση οποιαδήποτε έκπτωση σε σχέση με την προστασία του περιβάλλοντος, της νομιμότητας και του δημόσιου συμφέροντος. Σε αυτά δεν υπάρχει η έννοια του συμβιβασμού. Δηλαδή κανείς δεν μπορεί να συμβιβαστεί, για παράδειγμα, με την ύπαρξη ή με την μη πρόληψη μέτρων για την αντιμετώπιση του αμίαντου στην περιοχή. Συνεχίζει έλεγχο μέτρα και τα λοιπά. Να το πούμε, βρεθήκατε στο στόχαστρο της αντιπολίτευσης που σας κατηγόρησαν ότι ευθύνεστε για το ενδεχόμενο να χαθεί μια πολύ μεγάλη επένδυση. Εντάξει, αυτό όμως έχει να κάνει με μια καθαρά αντιπολιτευτική, θα έλεγα, παύλα πολιτική προσέγγιση απέναντι στο θέμα των επενδύσεων. Προφανώς έχουμε μια διαφορετική προσέγγιση στα θέματα αυτά. Η αντιπολίτευση, και αν εννοείται εν προκειμένου η Νέα Δημοκρατία, είναι της άποψης ότι, κοιτάξτε να δείτε, πρέπει να υποτασσόμαστε σε κάθε περίπτωση στα συμφέροντα ισχυρών οικονομικών συμφερόντων. Αυτό όμως δεν έχει σε τίποτα να κάνει με την υφιστάμενη νομοθεσία, με το δημόσιο συμφέρον και, αν θέλετε, με το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Η Ελλάδα δεν είναι μια χώρα αφρικανική. Έχει νόμους οι οποίοι πρέπει να γίνονται σεβαστοί από τον οποιονδήποτε. Τέτοιου είδους ζητήματα περιβαλλοντικής φύσεως πιστεύετε ότι μπορούν να τεθούν και στο μέλλον σε ενδεχόμενες νέες επενδύσεις? Διαρκώς. Σας το ρωτάω αυτό, γιατί επικρατεί ένα απίστευτο χάος σε ό,τι αφορά τη διαχείριση του χώρου, την πολυοδομική και χωροταξική αναρχία. Εκεί νομίζω είναι το κλειδί που μας δίνει δυνατότητα να κατανοήσουμε ποια είναι τα προβλήματα σήμερα στη χώρα μας. Δηλαδή έρχεται κάποια μεγάλη επένδυση, αλλά αν προηγουμένως αυτή η περιοχή δεν έχει προσεγγιστεί σε σχέση με τις χρήσεις που επιτρέπονται να γίνονται. Εάν, για παράδειγμα, εμείς δεν έχουμε τα αναγκαία προεδρικά διατάγματα για να προστατεύσουμε περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλους, αν δεν έχουμε προσδιορίσει κάποιες περιοχές σε σχέση με το αν αυτές προστατεύονται από τις διάφορες διεθνείς συμφωνίες, αν είναι Natura ή όχι. Αυτό έχει να κάνει με τις καθυστερήσεις του ελληνικού κράτους. Και γιατί να έρθει όλος να επενδύσει και να μπει σε μια απίστευτη περιπέτεια μέχρι να πάρει άδεια? Αυτό είναι πολύ σωστό. Έτσι. Αυτό είναι πολύ σωστό να το λέτε, αλλά πρόκειται, επαναλαμβάνω, για μια ιστορική καθυστέρηση δεκαετιών που αυτή τη στιγμή την βρίσκουμε μπροστά μας. Αλλά αυτό δεν μπορεί να λυθεί με έναν τρόπο όπου ουσιαστικά να αγνοήσεις όλα αυτά τα αναγκαία μέτρα που πρέπει μια, επαναλαμβάνω, σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα να παίρνει, ώστε και τις επενδύσεις να διευκολύνει, αλλά και να προστατεύει το περιβάλλον από την άλλη. Και γιατί λέμε να προστατεύει το περιβάλλον, όχι από μια αιμονή, διότι τελικά εκεί οδηγούμαστε σε μια βιώσιμη αντίληψη για την ανάπτυξη. Δεν ανάπτυξη θα πρέπει δεν να επιταχυνθούν είναι αυτές οι διαδικασίες για την θα σας πω. Είναι κρίσιμες οι ερωτήσεις αυτές και καλά κάνετε. Αλλά η ανάπτυξη δεν πρέπει να έχει ένα ορίζοντα των επόμενων 5, 10, 15 ετών. Πρέπει να ξέρουμε ότι και μετά από 30, 40 χρόνια το περιβάλλον θα είναι εκεί, κάποιες επόμενες γενιές θα ζήσουν εδώ και πρέπει να ζήσουν με έναν τρόπο ασφαλή. Βάλετε το θέμα της καθυστέρησης ή τρόπου αδειοδότησης. Εδώ υπάρχει ένας πολύ μεγάλος μύθος και μια πραγματικότητα. Υπάρχει η ελληνική γραφειοκρατία, ναι, συμφωνώ, αλλά ο ίδιος ο ΩΣΑ στις μελέτες που έχει κάνει, ξέρετε για μια μεγάλη επένδυση τι χρόνο αποτιμά ότι χρειάζεται κατά μέσο όρο στην Ευρώπη σήμερα? Ένας χρόνος. Ναι, αλλά εμείς βρισκόμαστε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Δεν μπορούμε. Ένας χρόνος. Γιατί μια επένδυση, λοιπόν, κατά μέσο όρο, για να εγκριθεί, μεγάλη επένδυση, και να πάρει αδειοδοτήσεις περιβαλλοντικές και οποιασδήποτε άλλες χρειάζεται στη Γαλλία, στην Ιταλία, στη Γερμανία, στην Αγγλία, ένα χρόνο κατά μέσο όρο, όπως λέει ο ΩΣΑ, δεν το λέει εδώ πέρα. Γιατί? Διότι εξετάζονται διάφορες προϋποθέσεις αν πληρούνται ή όχι. Δεν μπορεί, λοιπόν, στο όνομα της κρίσης ειλικρινά να θάψουμε το μέλλον των επόμενων γενεών, την ανάπτυξη, την βιώσιμη ανάπτυξη, το περιβάλλον, και κάτω από την πίεση μιας δύσκολης πραγματικότητας να κάνουμε μια άτακτη υποχώρηση η οποία
θα την βρούμε τελικά μπροστά μας. Θα έχει δηλαδή αρνητικές επιπτώσεις. Να μείνουμε στο θέμα αυτών των επενδύσεων, γιατί έχει ενδιαφέρον η τοποθέτησή σας ότι μετά την απόφαση του, ή μάλλον η απόφαση του Eurogroup, είναι μαγνήτης επενδύσεων. Ναι. Έχετε πει. Ποια είναι εκείνα τα πράγματα που ξεκαθαρίζουν και νομίζω ότι θα βοηθήσουν και θα ανάψουν ένα πράσινο φως σε ξένους επενδυτές? Ότι έχουμε ένα καθαρό τοπίο. Ότι έχει ανοίξει πλέον ένας δρόμος. Δεν είναι ανέφελη η προοπτική. Γνωρίζουμε τα προβλήματα. Γνωρίζουμε ότι τα μέτρα, και τα οποία έτσι όπως θα ολοκληρωθούν και με το τρίτο πακέτο εντός των 5,4 δισεκατομμυρίων, πολλά από αυτά όχι μόνο θα επιβαρύνουν, αλλά θα έχουν και μια ηφαισιακή χρειά. Αλλά όμως ξέρουμε ότι για τον επόμενο 1-1,5 χρόνο ποια είναι τα δεδομένα. Και είναι κάτι το οποίο είναι προϋπόθεση για να ενεργοποιηθούν επενδυτικά σχέδια, τα οποία πραγματικά θα λέγει κανείς καραδοκούν αυτή τη στιγμή. Όλοι περιμένουν να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση για να ξέρουν τι υπάρχει μπροστά τους. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει χάσει ένα 25% από το ΑΕΠ της. Αυτό σημαίνει ότι σε πολλές περιπτώσεις έχει γίνει και πιο φτηνή. Παρουσιάζει επενδυτικές ευκαιρίες όπως το προσεγγίζουν οι άνθρωποι της αγοράς. Υπάρχουν συσσωρευμένες ανάγκες οι οποίες χρήζει να ικανοποιηθούν. Όλα αυτά πλέον και με την σταθερότητα που προκύπτει την αξιολόγηση δημιουργούν τις προϋποθέσεις για να έχουμε εντός του 16 ορατά τα σημάδια της ανάπτυξης. Μέχρι να μπουν όμως από τους ξένους επενδυτές χρήματα στα δημόσια ταμεία. Δεν είναι μόνο και χώροι επενδυτές. Και χώροι. Και βάζουν πολλά δισεκατομμύρια που κυκλοφορούν. Απλώς στο πλαίσιο, επειδή θα βάλεις φαντάζομαι τις ιδιωτικοποιήσεις, αλλά περίμενε μισό λεπτό. Έχει ένα ενδιαφέρον το πλαίσιο στο οποίο γίνεται. Δηλαδή επισημαίνεται τα θετικά στοιχεία του πράγματος. Δεν πρέπει να ξεκαθαρίσουμε. Να λέμε και αυτά καμιά φορά. Ούτε συζήτηση. Να πούμε όμως και κάτι άλλο. Ότι το πλαίσιο που χρειάζεται μια επιχείρηση για να έρθει να επενδύσει έχει επίσης δύο στοιχεία. Να αγοράσει φτηνά, να βρει φτηνά εργατικά χέρια. Αυτά όλα υπάρχουν σήμερα. Ακριβώς. Ακριβώς. Αυτό θέλω να πω. Και ότι μοιάζει ναι. Στο ένα πράγμα να περπατάω, αλλά για να το βάλω να περπατήσει, να έχω προβλήματα σε ένα άλλο. Που είναι η ζωή, η καθημερινή ζωή. Του κόσμου, των εργατών, των εργαζομένων. Η οποία θα γίνει, συγγνώμη, ακόμη πιο υπάρχει πράγματι αυτή η αντίθεση, θέλω να πω. Αντιθέσεις υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες αυτή τη στιγμή και πολύ περισσότερο στην παρούσα συγκυρία. Και θα σας έλεγα ότι αποδείχθηκε ότι εκείνο το σκέλος που υποτίθεται ότι είναι υποβοηθητικό για την ανάπτυξη που σχετίζεται με την μείωση των μισθών δεν οδηγεί αυτόματα σε επενδύσεις. Εμείς, ας πούμε, είμαστε μια χώρα που σήμερα εμφανίζει ένα πλεονέκτημα ως προς τη μείωση του κόστους εργασίας, αλλά περάσαμε και την μεγαλύτερη φάση από επένδυσης. Κυρίως θεωρώ ότι μετράει το γεγονός ότι έχουν ανακεφαλαιοποιηθεί οι τράπεζες, το γεγονός ότι ξέρουμε ότι τι θα γίνει τον ένα-ενάμιση χρόνο σε σχέση με την εξυπηρέτηση του χρέους. Γνωρίζουμε ότι αυτή η κατάσταση των πραγμάτων εξασφαλίζει μια πολιτική σταθερότητα, όλα αυτά που ενοχλούν τους επενδυτές. Λοιπόν, έλεγα Γιώργο ότι μέχρι να μπουν αυτά τα χρήματα από τους επενδυτές στα δημόσια ταμεία, δυστυχώς τα δημόσια ταμεία ενισχύονται από την τσέπη μας. Έτσι, μέσα στις επόμενες μέρες αναμένεται να ψηφιστεί ένα συμπληρωματικό πακέτο έμεσων φόρων, όπου μεταξύ αυτών βρίσκονται και οι αυξήσεις στο φυσικό αέριο, στα καύσιμα. Βέβαια. Και ένας από τους τομείς που εσείς χειρίζεστε είναι το φυσικό αέριο. Δυστυχώς θα πάει και στον ντίζελ αυτή η αύξηση, κύριε Υπουργέ. Ναι. Που θα έχει επιβαρύνσει και στη μεταφορά των προϊόντων, έτσι, εκτός των άλλων. Αλήθεια είναι αυτό. Είναι ένα πακέτο που ουσιαστικά αφορά μέτρα έμεσης φορολογίας, αυτά τα οποία έχουν και τις πιο, θα λέγει κανείς, οδυνηρές επιπτώσεις σε ορισμένες περιπτώσεις, μια και τα υφίστανται όλοι ανεξαρτήτως της οικονομικής τους δύναμης και των εισοδημάτων τους. Αφορά όλους αυτούς τους έμεσους φόρους, τον πετρέλαιο, στην βενζίνα, στην κινητή τηλεφωνία. Αυτά, την αύξηση του ΦΠΑ. Την αύξηση του ΦΠΑ. Θέλω να πω ότι αυτό είναι το τρίτο κομμάτι των μέτρων για να καλύψουμε το ποσό των 5,4 δισεκατομμυρίων. Στο σημείο αυτό θέλω να κάνω την εξής παρατήρηση. Γιατί πολλοί λένε, μα καλά, αυτά ήταν γνωστά.
μπορεί ο τρόπος για να πιάσουμε το ποσό των 5,4 δισεκατομμυρίων να μην ήταν απολύτως γνωστός, αλλά ο στόχος ήταν γνωστός. Ενώ ήταν γνωστός από τη συμφωνία του προηγούμενου καλοκαιριού. Δηλαδή γνωρίζαμε ποια είναι τα πρωτογενή πλεονάσματα ή το έλλειμμα το οποίο ήταν στόχος για το 2015, για το 2016, το 2017 και το 2018 και άρα, άρα τα νούμερα που απαιτούνται. Τα νούμερα τα γνωρίζαμε. Ποιος θα την πληρώσει την ύφη, λοιπόν, δεν ξέραμε. Άρα, μάλλον το υποψιαζόμασταν. Αλλά αναρωτιέμαι το εξής. Θέλω να τα μεν πρώτα μέτρα, συγγνώμη, τα μεν πρώτα μέτρα βάλατε ως κυρίαρχο στοιχείο το κοινωνικό πρόσημο και είπατε ασφαλιστικό, συνταξιοδοτικό, μας ένιαξε να υπερασπιστούμε χαμηλότερα κοινωνικά στρώματα. Στους έμεσους δεν είναι το ίδιο πράγμα. Θα σας πω. Στον καφέ, στη βενζίνη, στη ΔΕΗ, στο ίντερνετ. Και στη ΔΕΗ δεν ξέρω, θα το δούμε. Στο ίντερνετ κλπ. Η άβλυνση των επιπτώσεων, η λίανση των επιπτώσεων αυτών των μέτρων μπορεί να προέλθει μόνο όταν η οικονομία πάρει μπρος. Και πράγματι, χωρίς καμιά διάθεση προπαγανδιστική, θεωρώ και το επαναλαμβάνω ότι από το δεύτερο εξάμηνο του 2016 θα έχουμε ορατά τα σημάδια της ανάπτυξης. Άρα αυτό σημαίνει περισσότερες θέσεις εργασίας, περισσότερες εισφορές κατά επέκταση στα ταμεία, περισσότερα εισοδήματα, άρα μικρότερη επίπτωση, Υπουργέ, από αυτά τα πράγματα, από τα πράγματι δύσκολα. Περισσότερες θέσεις εργασίας, διάβαζα τώρα, διαβάζαμε τις εφημερίδες, αυξήθηκαν, λέει, τούτο το μήνα, αλλά μερική απασχόληση. Το 50% είναι μερική απασχόληση. Συμφωνώ. Δηλαδή, απλώς. Και τα 2 και 3 εκατοστάρικα έτσι μειώνται ως απασχόληση. Αυτό, κατά τη γνώμη μου, θα πρέπει να είναι το πρώτο βήμα για να μπορέσουμε πλέον να έχουμε σταθερές νέες θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης. Αυτό είναι το ζητούμενο. Και θα σας πω κάτι το οποίο ίσχυε το πρώτο εξάμηνο του 2015. Γιατί κάποια στιγμή πρέπει να πούμε και να εξηγήσουμε γιατί είχαμε μια μικρότερη ύφεση από την αναμενόμενη το 2015. Γιατί μέσα στο 2015 και μέχρι και σήμερα δεν είχαμε καμία άμεση μείωση εισοδημάτων. Δηλαδή δεν είχαμε μείωση των μισθών στον ιδιωτικό τομέα όπως είχε γίνει με τη μείωση του κατώτου μισθού. Δεν είχαμε μείωση των μισθών στο δημόσιο. Πράγμα που λειτουργήσε τελικά προστατευτικά σε σχέση με την πορεία της οικονομίας. Μέσα στο, λοιπόν, το πρώτο εξάμηνο του 2015 είχαμε για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ποσοστά καταγεγραμμένων θέσεων εργασίας πλήρους απασχόληση. Είχε φτάσει το 52-53%. Βεβαίως αυτό υποκαταστάθηκε στην πορεία από θέσεις εργασίας μερικής απασχόλησης. Ένα πρόγραμμα που μπορεί να δημιουργήσει θέσεις εργασίας και να βοηθήσει κάποιο κόσμο ο οποίος βρίσκεται σε αδυναμία να εξυγχρονίσει ένα σαραβαλιασμένο σπίτι, και περίπου σε αυτήν την κατάσταση βρίσκονται 8 στα 10 σπίτια, δηλαδή είναι σε απαράδεκτη ενεργειακή κατάσταση, είναι το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων. Αυτό που είχε ξεκινήσει στο παρελθόν σταμάτησε. Υπάρχει προοπτική να ξεκινήσει. Λες που πλήρωνα το μηχανικό για να έρθει να μου δώσει το πιστοποιητικό? Όχι, μόνο αυτό. Με επιδοτούσε το κράτος για να αλλάξω τα κουφόματα, να βάλω μονώσεις κτλ. Και να πετύχω τι, όχι απλώς να κάνω πιο όμορφο το σπίτι. Όχι, για να πληρώνω λιγότερο. Να μειώσω το ενεργειακό κόστος. Άρα να μειώσω έτσι και τους ρήπους τους αντίστοιχους που απαιτούνται κάθε φορά από την παραγωγή της αντίστοιχης ενέργειας. Το πρόγραμμα αυτό πολύ πιο ενισχυμένο θα είμαστε σε θέση να το ανακοινώσουμε και να το βάλουμε μπρος μετά τον Ιούνιο του τρέχοντος έτους. Το προηγούμενο πρόγραμμα, θα σας πω. Το προηγούμενο πρόγραμμα κατά γενική ομολογία ήταν πετυχημένο. Βεβαίως εδώ είχε γίνει και μια ψιλοαξαπάτηση του κόσμου, διότι ενώ είχαν τελειώσει τα χρήματα, αυτό χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ, από το προηγούμενο ΕΣΠΑ, υπήρξαν 40.000 άνθρωποι οι οποίοι κάνανε αιτήσεις, ενώ γνωρίζανε οι διοικούντες τότε ότι δεν πρόκειται να ικανοποιηθούν. Και ένα άλλο μεγάλο πρόγραμμα. Γιατί δεν έχει ξεκινήσει αυτό το πρόγραμμα τώρα? Διότι η προηγούμενη πολιτική ηγεσία δεν ασχολήθηκε καθόλου με τις προϋποθέσεις για να επανεκκινήσει αυτό το πρόγραμμα και τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για να χρηματοδοτηθεί. Ενώ δηλαδή υπάρχουν τα λεφτά, έπρεπε να έχει γίνει μια αναθεώρηση του ΚΕΝΑΚ. Τι είναι ο ΚΕΝΑΚ? Είναι εκείνος ο κανονισμός ενεργειακής απόδοσης κτηρίων, που μας λέει ότι το κτίριο αυτό είναι α, β, τ, και δεν είχε γίνει αυτό το πράγμα. Αυτό δεν είχε γίνει και είναι αιρεσιμότητα, προϋπόθεση για να χρηματοδοτηθεί από το νέο ΕΣΠΑ. Αυτό μας έχει καθυστερήσει, ολοκληρώνεται αυτό και θα είμαστε. Για τα τιμολόγια της ΔΕΗ, να μας πείτε κιόλας. Τα τιμολόγια της ΔΕΗ ευτυχώς παραμένουν ανέγγιχτα σε σχέση με την αύξηση του ΦΠΑ. Το ΦΠΑ αύξηση στη ΔΕΗ. Εδώ επαναλαμβάνω ότι προσπαθούμε
με κάθε τρόπο και σε αυτόν τον τομέα επεξεργαζόμαστε να εκμεταλλευτούμε τη συγκυρία της μείωσης της τιμής του πετρελαίου και του φυσικού αερίου για να έχουμε μειώσεις. Σε καμιά περίπτωση δεν μπορούμε να μιλάμε για αύξηση. Να δούμε κάτι άλλο που έχει ενδιαφέρον. Με οποιονδήποτε τρόπο. Υπάρχει, κύριε Σκουρλέτη, ενδοκυβερνητική σύγκρουση για το ΤΑΙΠΕΔ. Υπάρχει. Πιο ενδιαφέρον είναι αν υπάρχει ενδοκυβερνητική σύγκρουση γενικώς για τις ιδιωτικοποιήσεις. Έχετε πει ότι το ΤΑΙΠΕΔ εφαρμόζει το δικό του σχέδιο. Ενδοκυβερνητική σύγκρουση δεν υπάρχει. Διότι από όσο γνωρίζω εγώ κουβεντιάζοντας τυπικές διαδικασίες και συνεδριάσεις είτε του Υπουργικού Συμβουλίου ή άλλων κυβερνητικών οργάνων. Είπατε θα το βάλετε εκεί όμως, θα το βάλετε εκεί το θέμα της αυτονόμησης σε εισαγωγικά. Μισό λεπτό. Είμαι ή κατηδίαν με τους συναδέλφους μου υπουργούς, ναι. Δεν έχω δει μια διαφορετική προσέγγιση απέναντι σε αυτό το ζήτημα. Για μας, για την κυβέρνησή μας, το ΤΑΙΠΕΔ δεν μπορεί να παίζει ένα ρόλο όπως έπαιζε επί κυβέρνηση Σαμαρά. Δηλαδή, τι ήτανε, ουσιαστικά η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει μια δογματική προσέγγιση απέναντι στο θέμα των επενδύσεων και θεωρεί ότι διά των αποκρατικοποιήσεων ουσιαστικά θα ανοίξει ο δρόμος των επενδύσεων. Αυτό είναι κάτι λάθος, έχει φανεί από την ίδια την εμπειρία. Διότι στις δεδομένες συνθήκες της δημοσιονομικής κρίσης, της μεγάλης ασφικτικής οικονομικής πίεσης που δέχεται η χώρα, το να πας να πουλήσεις δημόσιες επιχειρήσεις δεν τις πουλάς ούτε καν σε καλή τιμή. Αφήστε που σε πολλές περιπτώσεις μιλάμε για βασικές υποδομές της χώρας, οι οποίες πρέπει να διατηρήσουν τον δημόσιο έλεγχό τους ακόμα. Ωραία. Και αν μερικώς ιδιωτικοποιηθούν. Το ΤΑΙΠΕΔ δηλαδή δεν μπορεί να λειτουργεί αυτόνομα. Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση δεν πρέπει. Το ΤΑΙΠΕΔ δεν είναι κέντρο άσκησης πολιτικής. Το ΤΑΙΠΕΔ είναι ένας μάνατζερ ιδιωτικοποιήσεων κάτω από τις εντολές της κυβέρνησης. Και εκεί εγώ είχα μια διαφορετική, ξεκολουθώ και έχω μια διαφορετική προσέγγιση. Τα είχα πει δημόσια, ναι. Και τα έχω υποστηρίξει. Και δηλαδή υπάρχει ενδοκυβερνητικά από τις εντολές της κυβέρνησης του τρόπου λειτουργίας του ΤΑΙΠΕΔ. Θα σας πω, εγώ έκρουσα τον κόδωνα του κινδύνου για να μην πάμε σε ορατές διαφοροποίησεις και να μην έχουμε τελικά βήματα που θα ακυρώσουν αυτά τα οποία έχουμε πετύχει μέσα από τη διαπραγμάτευση. Πάμε τότε στο θέμα του ΑΔΜΙΕ και το θέμα, γιατί έχει μεγάλο ενδιαφέρον, να δούμε πώς προχωράει αυτή η ιστορία. Η μικρή ΔΕΗ, να δούμε αυτά τα πράγματα. Πώς θα γίνει, πώς εξασφαλίζεται ο δημόσιος χαρακτήρας, η ποσόστοση μόνο. Μέσα στο επόμενο διάστημα και μέχρι το Eurogroup του Μαΐου, του 24 Μαΐου, θα έχουν ψηφιστεί δύο νόμοι. Ο ένας θα αφορά την νομοθέτηση του νέου ΑΔΜΙΕ, ο οποίος προβλέπει τελικώς την παραμονή του 51% στο δημόσιο, πράγμα το οποίο ακυρώνει και θα ακυρώνεται με αυτόν τον νόμο το προηγούμενο ψηφισμένο και δρομολογημένο σχέδιο από την κυβέρνηση Σαμαρά που προέβλεπε την ιδιωτικοποίηση του 66% του ΑΔΜΙΕ. Και αντίστοιχα θα ψηφιστεί η διαδικασία των νόμων, των δημοπρασιών ρεύματος που θα κάνει η ΔΕΗ, έτσι ώστε να ενισχύσει τους ιδιώτες πάροχους ηλεκτρικής ενέργειας και εκεί πέρα... Έχουμε μείωση λοιπόν του μεριδίου της. Εκ των πραγμάτων. 20%. Στο πλαίσιο της απελευθέρωσης αγοράς. Εκ των πραγμάτων. Εκ των πραγμάτων. Αυτό δεν είναι και κακό. Με την έννοια ότι η ΔΕΗ δεν πρέπει να φοβάται τον ανταγωνισμό, αλλά να επιβεβαιώνει την ισχύ της και το δημόσιο χαρακτηρία της μέσα στις συνθήκες ανταγωνισμού. Και αυτό είναι το δικό μας σχέδιο. Αλλά θέλω να πω ότι η ψήφιση αυτού του νόμου για τις δημοπρασίες των νόμων, των ποσοτήτων ενέργειας, ηλεκτρικής ενέργειας, θα συνδυαστεί με την κατάργηση του νόμου για τη μικρή ΔΕΗ. Νομίζω λοιπόν ότι κλείνουν, ναι, δύο κεφάλαια τα οποία ήταν αρνητικά και αφορούσαν την ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΕ, ναι, αλλά και να δούμε κάτι, επειδή θα υπάρξει και κομμάτι έτσι μετοχοποίησης από ό,τι κατάλαβα, έτσι δεν είναι. Δηλαδή θα υπάρχει στρατηγικός στον ΑΔΜΕ. Θα υπάρχει στρατηγικός, θα υπάρχει το κράτος 51%. Μισό λεπτό. Στη σημερινή ΔΕΗ το κράτος έχει 51%. Να πω τη σκέψη μου ολοκληρή, γιατί το πάω αλλού. Δεν έχει πάρει ο ΤΑΙΠΕΔ κομμάτι μετοχικό από όλες αυτές τις εταιρείες? Δηλαδή δεν έχει πάρει από τη ΔΕΗ, από τα ΕΛΠΕ. Έχουν μεταφερθεί. Τμήματά του. Αυτό δεν σας ανησυχεί? Έχει τη δυνατότητα δηλαδή να τα εκποιήσει αυτά? Ή θα αλλάξει και αυτή η σύσταση? Επί των προηγούμενων κυβερνήσεων, mm-hmm, της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, υπήρχε ένας πολύ μεγάλος κατάλογος περιουσιακών στοιχείων του δημοσίου που είχαν περάσει στο ΤΑΙΠΕΔ. Σωστά. Αυτός ο κατάλογος αυτή τη στιγμή επανεξετάζεται ακριβώς μετά την δημιουργία του νέου Ταμείου Αξιοποίησης
της δημόσιας περιουσίας, όπου ένας, από τους πυλώνες του θα είναι το ΤΑΙΠΕΔ, ένας άλλος θα είναι οι τράπεζες, το Τουχουσού, και ένας τρίτος θα είναι το νέο ταμείο αξιοποίησης, που δεν θα έχει σαν σκοπό την ιδιωτικοποίηση των περιουσιακών στοιχείων του δημοσίου. Την ερχόμενη Άρα, εκεί θα έλεγα. Εκεί θα φανεί εκεί, λοιπόν, η κατεύθυνση. Εκεί λοιπόν ήταν και οι δικές μου ενστάσεις σε σχέση με τα επόμενα βήματα και το τι θα πρέπει να προσέξουμε να μην κάνουμε. Λοιπόν, την ερχόμενη εβδομάδα ξεκινάει ίσως η μεγαλύτερη επένδυση στο διάστημα που είστε στην κυβέρνηση. Είναι η έναρξη κατασκευής του ΤΑΤ, του αγωγού που θα μεταφέρει το φυσικό αέριο στην κεντρική Ευρώπη και θα έρχεται από την περιοχή του Αζερβαϊτζάν. Έτσι, λοιπόν, μιλάτε για μια επένδυση που θα ξεπεράσει τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ, για θέσεις εργασίας που θα είναι πάνω από 8.000. Τι προσδοκίες υπάρχουν, αν έχουν ήδη κινητοποιηθεί οι τοπικές κοινωνίες περιμένοντας ότι κάτι μπορεί να ανοίξουν δουλειές από αυτή την ιστορία. Και πόσο κοντά είναι όλη αυτή η ιστορία. Ναι. Μιλάμε, για να καταλάβουμε, για μία από τις μεγαλύτερες 10 επενδύσεις στον κόσμο, που δρομολογούνται, όχι μόνο δρομολογούνται, αρχίζουν να υλοποιούνται σήμερα. Τις 17 του μηνός, δηλαδή την άλλη Τρίτη, γίνονται τα εγκαίρια στην Θεσσαλονίκη και ουσιαστικά ξεκινάει το έργο. Οι 8.000 θέσεις εργασίας είναι οι άμεσες θέσεις εργασίας. Αυτές δηλαδή οι οποίες θα ανοίξουν με αφορμή την κατασκευή του αγωγού. Από εκεί και πέρα μιλάμε για πολλές χιλιάδες, πολύ περισσότερες έμεσες θέσεις εργασίας, οι οποίες σχετίζονται με τις διάφορες εργολαβίες, τα διάφορα συμβόλαια που θα πάρουν μεγάλες ελληνικές εταιρείες και ήδη έχουν πάρει εκατοντάδων εκατομμυρίων. Είναι ένα έργο μεγάλης στρατηγικής σημασίας. Ενισχύει αυτό που ονομάζουμε εντός του στρατηγικού ευρωπαϊκού ενεργειακού σχεδιασμού την πολλαπλότητα των πηγών τροφοδοσίας για το φυσικό αέριο της Ευρώπης. Εμείς κατορθώσαμε ως κυβέρνηση να βελτιώσουμε τη συμφωνία που είχε υπογράψει η προηγούμενη κυβέρνηση ως προς το εξής. Πρώτα απ' όλα, τα 11 εκατομμύρια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που θα δώσει η εταιρεία στους δήμους διέλευσης του αγωγού, τα κάναμε 32. Δεν είναι μικρή η αύξηση αυτή. Ήδη έχουμε κάνει επαφές με τους αντίστοιχους περιφερειάρχες για να δούμε πώς θα κατανεμηθούν αυτά τα έργα, και από την άλλη συμφωνήσαμε την εταιρεία να πληρώσει, ενώ δεν προβλέπεται αυτό στην αρχική σύμβαση, για την διέλευση από τα δημόσια δάση και από την δημόσια γη. Εκεί βρισκόμαστε. Επαναλαμβάνω ότι αυτό το έργο μαζί με τα άλλα τα οποία βρίσκονται πάνω στο τραπέζι, τον IGB, τον ελληνομπουργαρικό αγωγό, τον πλωτό σταθμό της Αλεξανδρούπολης για υγροποιημένο αέριο, LNG, ουσιαστικά διαμορφώνουν συνθήκες έτσι ώστε η χώρα μας να καταστεί ένας ενεργειακός κόμβος για την νοτιοανατολική Ευρώπη και για την περιοχή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα αυτά. Έχουμε πολλά ακόμα, αλλά θα μας τα χρωστάτε, θα έρθετε πάλι, γιατί έχουμε κουβεντιάσει κι άλλα στιγμή. Στις 27 του μηνός έρχεται ο Πούτιν, και αυτό επιβεβαιώνει ακριβώς ότι η δικιά μας πολιτική είναι μια πολυδιάστατη ενεργειακή πολιτική, η οποία ανοίγει γέφυρες προς πολλές κατευθύνσεις χωρίς αποκλεισμούς και εκμεταλλεύεται όλες τις δυνατότητες και τις ευκαιρίες που δίνονται για τη χώρα μας. Μάλιστα. Είναι ένα και γεωπολιτικό παιχνίδι. Θα το δούμε. Θα δούμε και τα αποτελέσματά του. Καλή σας μέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Λοιπόν. Και μια που λέγαμε...